Μια που τώρα, και εφόσον δεν διαθέτουμε στην πόλη μας, στη Λάρισα, πανεπιστήμια ή άλλες τυχόν σχολές, πολυτεχνικές και εμπορικές και δεν ξέρω τι, και μάλλον θα φύγετε από το σπίτι σας και θα πάτε σε κάποια πόλη που υπάρχουν τα πανεπιστήμια, θα ήθελα να σας έλεγα λίγες, πολύ σύντομες προτροπές. Σήμερα Κυριακή, πριν μάλιστα εγώ πάω στο ιερό, κάποιος κύριος ήλθε συναποκομίζον ένα ωραίο γλυκό και μου λέει: η κόρη μου πήρε το πτυχίο της, γιατί προημερών έδινε το τελευταίο μάθημα, πήρε το πτυχίο της και σας φέραμε αυτό το γλυκό. Στον ίδιο δεν είπα τίποτε γιατί δεν έμενε χρόνος. Μετά είδα την κοπέλα, ήταν και αυτή παρούσα, εδώ ήταν. Της είπα να έρθει στη συντροφιά μας εδώ, αλλά είχαν δουλειά και πρέπει να φύγουν. Της είχα πει το εξής, πριν δώσει το τελευταίο μάθημα. Της λέγω: κοίταξε, θυμάσαι όταν έμπαινε στο πανεπιστήμιο τι σου είχα πει? Σου είχα δώσει την εξής συμβουλή, κάτι που το έχω πει σε αγόρια και κορίτσια όταν είναι καλά παιδιά και θέλουν να ακούσουνε. Στο πανεπιστήμιο θα φυτάς σαν σε γυμνάσιο. Ξέρετε τα χάλια, ότι επειδή τώρα θεωρήθηκε ακόμα περισσότερο προαιρετική η φοίτηση, δεν πάρε τα παιδιά να ακούσουν, να ακροαστούν. Εγώ αισθάνομαι ότι όταν δεν ακούσεις τον καθηγητή σου, δεν είναι δυνατόν ποτέ να μάθεις. Από το βιβλίο μόνο δεν θα μάθεις. Όπως και όταν μόνο να ακούς τον καθηγητή σου και δεν διαβάζεις, δεν θα μάθεις ποτέ. Πρέπει και τη μελέτη και την ακρόαση να τα έχεις μαζί. Λοιπόν, σου είχα πει αυτό. Το θυμάσαι? Θυμάσαι που σου είχα πει ότι θα διαβάζεις το μάθημα της ημέρας σαν γυμνάσιο? Τι κάνει το παιδί του γυμνασίου? Γυρίζει πίσω σπίτι, ανοίγει τα βιβλία του και διαβάζει για να πει αύριο μάθημα. Μπορεί να μπει πρόχειρο διαγώνισμα, μπορεί να σηκωθεί για προφορικά, και συνεπώς πρέπει να διαβάζει κάθε μέρα. Αν φυτάς και μελετάς όταν επιστρέφεις από το πανεπιστήμιο και κρατάς και σημειώσεις όταν ο καθηγητής διδάσκει στον πίνακα, σου είχα πει, της λέγω, ότι στο τέταρτον έτος, και μάλιστα ένα μάθημα μου χρωστούσε τώρα, δεν ξέρω γιατί, ήθελε να πάρει πολύ καλό βαθμό. Γι' αυτό το άφησε για το Σεπτέμβριο. Κατά τα άλλα θα τελειώσει τον Ιούνιο. Της είχα πει, τον Ιούνιο θα ενθυλακώσεις το πτυχίο σου. Το θυμάσαι? Της είπα. Μου λέει: το θυμάμαι. Λοιπόν, κοίταξε, σε καθέναν που δίνω τη συμβουλή αυτή στην αρχή της πανεπιστημιακής του ζωής, του λέγω: όταν θα πάρεις το πτυχίο, θα μου φέρεις για τον κόπο μου που σου τα είπα αυτά και ένα μεγάλο γλυκό. Και μου έφερε το γλυκό σήμερα. Είναι η αποζημίωσή μου. Λοιπόν, παιδιά, τι θέλω να πω? Μόνο που έχω διαβήτη, ζάχαρο και δεν τρώω γλυκά. Εδώ είναι το δυστύχημα. Ωστόσο, θέλω να πω με αυτό ότι όταν διαβάζετε κανονικά τα μαθήματά σας και φυτάτε κανονικά χωρίς να γυρίζετε από εδώ και από εκεί και να χάνετε τον χρόνο σας, σας λέγω αλήθεια, παιδιά, ότι τελειώνοντας τα 4 χρόνια, αν η σχολή είναι 4 χρόνια, τα 5 χρόνια, αν η σχολή είναι 5, ή τα 6, αν είναι 6, θα παίρνετε κατά μήνα Ιούνιο μάλιστα, θα παίρνετε το πτυχίο σας. Άκοπα, γιατί πρέπει να σας πω και τούτο, πάρα πολλοί φοιτητές διαβάζουν υπερβολικά πολύ και το νευρικό τους σύστημα χαλά, διότι δεν είναι υπερβολική μελέτη, αλλά είναι και οι καφέδες που πίνουν και τα ξενύχτια που κάνουν. Και τούτο γιατί δεν διαβάζουν από τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο που φοιτούν,
αλλά διαβάζουν τον τελευταίο μήνα ή τον τελευταίο δίμηνο. Και καταλαβαίνετε μετά, όταν διαβάζει κανείς τόσο υπερεντατικά για να καλύψει την ύλη μιας χρονιάς, είναι πολύ φυσικό να πάθει υπερκόπωση. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ το σημείο αυτό. Διότι οι γονείς σας ξοδεύονται, διότι επιτέλους να αξιοποιήσετε την είσοδό σας στο πανεπιστήμιο, καταφέροντας και να βγείτε. Γιατί όχι να μπείτε μόνο, αλλά και να βγείτε. Γιατί πολλοί μπαίνουν, εισέρχονται, αλλά δεν ξέρω πόσοι εξέρχονται και πόσοι παίρνουν πτυχίο. Και ξεκίνουν που παίρνουν πτυχίο, δεν ξέρω κατά πόσο το πτυχίο τους αυτό αξίζει και ανταποκρίνεται. Σας βεβαιώνω αλήθεια, άρχισα να μην έχω εμπιστοσύνη σε εκείνους που παίρνουν πτυχία σε όλες τις επιστήμες. Λυπούμαι που το λέγω, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη. Διότι αρχίζουν να βγαίνουν τα παιδιά μας, οι φοιτητές μας, αγράμματα. Το γιατί θα το διαπιστώσετε εσείς άμα μπείτε μέσα και θα δείτε σε τι χάλια βρίσκεται η παιδεία μας σήμερα. Τώρα, γιατί βρίσκεται σε χάλια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν θα το δούμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα ακόμα να σας έλεγα, αν θέλετε να επιτύχετε σε όλα αυτά που λέμε, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τις συντροφιές σας. Το θέμα της συναναστροφής είναι εκ των όνου κάνευ. Είναι το α και το ω της επιτυχίας σας ή της αποτυχίας σας. Αν θα πάρετε καλό δρόμο ή κακό δρόμο. Το θέμα της συναναστροφής παίζει σπουδαίο ρόλο. Έχει πολύ σημασία. Προσέξτε, μη κάνετε συντροφιά με παρέα, συντροφιά με κοπέλες οι οποίες δεν έχουν καλό ήθος. Είναι επίμεμπτες. Ή ακόμα οι κοπέλες αυτές χάνουν τον καιρό τους, χαζεύουν ή ό,τι άλλο. Προσέξτε πολύ, ιδίως την επιλογή σας με ποια θα συγκατοικήσετε στο ιδιωτικό διαμέρισμα. Πάρα πολύ προσοχή, διότι αν συγκατοικείτε, σιγά σιγά δεν ξέρετε, μπορεί το άλλο αυτό πρόσωπο να σας παρασύρει και τελικά να μην πετύχετε τους σκοπούς σας. Θα ήθελα ακόμη να σας έλεγα να αποφύγετε κάθε τι που αναφέρεται σε βλαβερές συνήθειες. Προσέξτε, μη μάθετε να καπνίζετε. Μη μου πείτε, α παπά, πού πήγε το μυαλό μου εκεί. Α όχι, δεν πήγε το μυαλό μου, γιατί η ίδια η πραγματικότητα φωνάζει. Αν σας πω ότι εγώ με κατά παιδιά του δημοτικού σχολείου καπνίζουν και τα κορίτσια. Βέβαια στο γυμνάσιο ακόμα περισσότερο, στο λύκειο έπια. Τι να κάνουμε, απομυθοποίηση. Οι φοιτήτριες, πω τι γίνεται, καπνίζουν χειρότερα από τα αγόρια. Προσέξτε, μη βάλετε τσιγάρο στο στόμα σας. Θα σας γίνει πρόβλημα. Έχω αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις γυναικών πια, πανδρεμένων, που θέλουν να φέρουν στον κόσμο παιδί, εγκυμονούν και που ξέρετε τι θα πει για μια γυναίκα όταν καπνίζει, όταν εγκυμονεί. Ότι δημιουργείται το παιδί, θα βγει ανώμαλο το παιδί. Σπαστικό, δεν ξέρω τι θα πάθει. Και δεν μπορούν να κόψουν το τσιγάρο ενώ εγκυμονούν. Δεν μπορούν, υποφέρουν. Είναι μια κακή συνήθεια φοβερή και δείχνει πρόσωπο το οποίο έχει μπερδευτεί με άσχημα πράγματα. Λοιπόν, προσοχή στο θέμα αυτό. Και το πιωτό, προσέξτε. Ξέρετε ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πίνουν όχι κρασά. Το κρασάκι είναι για τους παππούδες. Πίνουν ποτά των 80 και των 90 βαθμών υροπνεύματος. Είναι φοβερό πράγμα. Τζιν, ουίσκι, αυτά τα διάφορα κοκτέιλ που πίνουν με πολύ υνόπνευμα. Κάνουν πάρτι μεταξύ τους και δημιουργούν αυτά όλα τα ποτά. Προσέξτε, παιδιά. Προσέξτε πάρα πολύ. Προσέξτε ακόμη τα ξενύχτια. Τα ξενύχτια, οι φοιτητές φτάνουν να ξυπνάνε στις 10, στις 11, στις 12 το μεσημέρι. Άλλαξαν τη ζωή τους, την πορεία της ζωής τους. Είναι πολύ άσχημο. Γιατί τη νύχτα διασκεδάζουν. Μαζεύονται στο διαμέρισμα του ενός ή του αλουνού ή πάνε στην δισκοτέκ και δεν ξέρω τι. Χώρια από τη βλάβη τη μεγάλη που έχει κανείς με αυτά όλα,
χάνει και τον καιρό του. Είναι η απώλεια χρόνου. Για όλα αυτά θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε». Μένε μακριά, φεύγα μακριά από τις επιθυμίες που χαρακτηρίζουν τους νέους, τις νεωτερικές επιθυμίες. Παιδιά, ακόμα θα πρέπει να προσέξετε πολύ την ανάπτυξη της μυστηριακής σας ζωής. Πολλά αγόρια και πολλά κορίτσια, δόξα τω Θεώ, μένουν αλόβητα, μένουν έτσι απείραχτα παιδιά. Μπορεί να πήγαν Αθήνα, να πήγαν Θεσσαλονίκη, άκουσαν κάποιες καλές συμβουλές, τις εφήρμοσαν. Παρακολουθούν κάθε Κυριακή την λειτουργία, κοινωνούν πολύ συχνά, το αργότερο κάθε 15, με μια φορά την εβδομάδα, κάποτε συχνότερα. Πηγαίνουν σε αγρυπνίες. Έχουμε πολλά τέτοια παιδιά, και αγόρια και κορίτσια. Ακόμα άλλες ευκαιρίες λόγου Θεού, και η Θεσσαλονίκη έχει, μάλιστα περισσότερο, και η Αθήνα έχει. Όλα αυτά αναπτύσσουν την μυστηριακή ζωή, και η μυστηριακή ζωή αναπτυσσομένη αναπτύσσει και οριμάζει την προσωπικότητά σας. Τη μυστηριακή ζωή μην την ξεχάσετε, προσέξτε, θα είναι για σας το καλύτερο έρισμα στην βία του κακού που σας περικυκλώνει. Ακόμα συνδέσετε τον εαυτό σας περισσότερο και με τα παλιά πρόσωπα που γνωρίζετε εδώ από τη Λάρισα, αλλά και με νεότερα που τυχόν θα γνωρίζετε στον τόπο που θα πάτε και που είναι πνευματικά πρόσωπα. Φέρει πει με το πρόσωπο της ομαδάρχου σας, της κατηχητρίας σας, με άλλα κορίτσια που είναι πνευματικά και είστε συνδεδεμένες. Διατηρήστε αυτόν τον σύνδεσμο. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θα απομονωθείτε. Είναι κακό πράγμα να απομονωθεί κανείς. Και τέλος, θα πρέπει παιδιά να μείνουμε όρθιοι. Θα πρέπει να μην πέσουμε. Θα πρέπει να μείνουμε ανοξείδωτοι. Inoxidable, από τις οξυδόσεις που προκαλεί η εποχή μας. Να μείνουμε δηλαδή ακέραιοι. Να γίνουμε άρτιοι άνθρωποι, σωστοί. Είναι άρτιος ή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο του Θεού άνθρωπος. Να είναι ακέραιος, να είναι άρτιος ο άνθρωπος του Θεού. Σωστός, όρθιος. Να έχει πνεύμα Θεού. Να είναι αληθινός άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Αν παιδιά, πηγαίνοντας κάπου να σπουδάσουμε, φυλάξουμε τον εαυτό μας και μείνουμε έτσι, τότε αξίζει να σπουδάσουμε. Αλλιώτικα δεν αξίζει. Εγώ σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά η μόρφωση, η ποικίλη που θα πάρετε να είναι απλώς κάτι που θα σας βοηθήσει ευρύτερα για να μορφώσετε τον εαυτό σας. Μην ξεχνάτε όμως ότι καθ' αυτό μόρφωσης είναι η εν Χριστώ μόρφωσης. Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Τεκνία οδύνω αχρισού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Πονάω παιδάκια μου, λέει, «έως ότου διαμορφωθεί ο Χριστός σε εσάς». Πρέπει δηλαδή να γίνουμε άλλα πρόσωπα Χριστού, alter Christus. Πρέπει δηλαδή να ζούμε το Χριστό και να ακτινοβολούμε το Χριστό. Έτσι αξίζει να σπουδάσουμε πραγματικά. Σας εύχομαι καλή χρονιά και ο Κύριος να σας ευλογεί.